είμαι σήμερα εδώ και να συγχαρώ τον Γιώργο Γιάννικο, γιατί αυτό που κάνει σήμερα, αυτή η προσπάθεια, αυτό το πείραμα, δείχνει να πετυχαίνει και θεωρώ ότι θα μας βοηθήσει όλους μας να βρεθούμε μαζί ο πολιτικός κόσμος, ο επιχειρηματικός κόσμος και η κοινωνία των πολιτών. Θα σας πω ότι δεν θα σας πω. Καταρχήν, δεν θα σας μιλήσω για αυτά που κάθε μέρα μιλάμε και τα οποία διεκδικούμε ως αιτήματα της αργολίδης. Από τα θέματα του πρωτογενού τομέα που τα είπε τόσο καλά και ο Σπύρος Αδωνόπουλος και ο Τάξης Καβαρέτος, τα θέματα της επιχειρηματικότητας που άρεσαν οι επιχειρηματίες, ο κ. Κωνσταντόπουλος, ο κ. Χρυστοδούλου, ο κ. Κούρας, ο Φώτης Αδωνόπουλος που περιέγραψαν. Δεν θα μιλήσω για όλα αυτά τα θέματα παιδείας, τα θέματα υγείας, τα συζητάμε καθημερινά. Όπως επίσης δεν θα μιλήσω και για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει κεντρικά η χώρα, τα θέματα της κλιματικής αλλαγής, τα ζητήματα της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και της ανεργίας που αντικειμενικά προκαλείται από τις νέες τεχνολογίες και βεβαίως δεν θα σας μιλήσω για τα μεγάλα κεντρικά θέματα που χρειάζεται να επιλύσει η χώρα προκειμένου να πάει με μια βιώσιμη οικονομία και να βγει στις αγορές. Δεν θα σας μιλήσω δηλαδή για το φορολογικό, το ασφαλιστικό, τα θέματα του δημογραφικού και όλα αυτά που έτσι κι αλλιώς τα συζητούμε κάθε φορά. Τώρα θα μου πείτε με αυτά που σας απέκλεισα, τι απομένει. Θα σας πω ότι απομένουν δύο κατηγορίες θεμάτων. Η πρώτη κατηγορία είναι αυτά που έπρεπε να έχουμε κάνει. Είχαν δρομολογηθεί και δεν έχουν υλοποιηθεί. Και η δεύτερη κατηγορία είναι αυτά που δεν τα έχουμε ανοίξει ακόμα, στη δημόσια συζήτηση, και πρέπει να αρχίσουμε να τα τρέχουμε. Πριν σας πω αυτές τις δύο μεγάλες κατηγορίες που προετοιμάσαι, επιτρέψτε μου μερικά πολύ συνοπτικά σχόλια. Έχει δίκιο ο Πέτρος Στατούλης όταν μιλά με περηφάνεια για το σδίτ των απορριμμάτων. Η μάχη αυτή τελείωσε. Είχα την τιμή ως Υπουργός Περιβάλλοντος να το αδειοδοτήσω αυτό το project και επιτέλους παίρνει σάκα και οστά. Έχει δίκιο ο Μιλτιάδης ο Κανοπισόπουλος που μιλά για το βιοαέριο και τη χρήση των υπολοιμμάτων από τον πρωτογενή τομέα προκειμένου να παράγουμε φτηνή ενέργεια. Και έχει δίκιο επίσης ο Κωνοπισόπουλος όταν μιλά για το γενικό πολυοδομικό σχέδιο της πόλης του Άρδους, που θυμίζω σε παρένθεση ότι το εγκρίναμε και το υπογράψαμε παρά τις περί του αντιθέτου εισηγήσεις το 2010, το γενικό πολυοδομικό σχέδιο, ο Φώτης Χατζημιγκάνης, μετά από απέτηση δική μας. Διαφορετικά, ακόμη ούτε τώρα το Άρδος δεν θα είχε γενικό πολυοδομικό σχέδιο. Και βεβαίως οφείλω να σημειώσω αυτό που θα έπρεπε για την περιφέρεια Πελοποννήσου να έχουμε ήδη κατακτήσει, το θέμα του περίφημου χωροταξικού, του περιφερειακού χωροταξικού σχεδίου. Τα περιφερειακά χωροταξικά για όλη την Ελλάδα, για τις 13 περιφέρειες της χώρας, τις 12 εξαιρουμένες της Αττικής, ανατέθηκαν το 2011. Και έπρεπε να έχουν παραδοθεί όλα το πρώτο εξάμεινο του 2015. Η περιφέρεια Πελοποννήσου ακόμη περιμένει την ολοκλήρωση της διαβούλευσης από το Κεντρικό Υπουργείο, ώστε επιτέλους να ξέρουμε αν μπορούμε να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα «Πού μπορώ να κάνω τι?». Γιατί ακόμη στην Πελοπόννησο δεν μπορεί να απαντήσει κανένας αφού το περιφερειακό χωροταξικό που θα έπρεπε να έχει θεσμοθετηθεί από το πρώτο εξάμεινο του 2015, ακόμη είναι στις καλένες. Έρχομαι τώρα σε αυτά που δρομολογήσαμε και έχουν γίνει στη μέση. Τρένο, ανάπαυλος, φυσικό αέριο, ζώε, έργο επιδάδει. Με τίτλους το καθένα. Το τρένο. Το τρένο σχεδιάστηκε από το Πασό την περίοδο 2002-2003, υλοποιήθηκε από την κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή την περίοδο 2004-2009 και πιο συγκεκριμένα. Το τρένο ανατέθηκε ως έργο τον Αύγουστο του 2004, κυβέρνηση Καραμανλή, και παρελήφθη τον Ιούνιο του 2009, επίσης κυβέρνηση Καραμανλή. Σωστό έργο, ορθό έργο. Και την ίδια φιλοσοφία αυτού του έργου του σιδηροδρόμου στην περιφέρεια Πελοποννήσου, γιατί δεν διανύουμε την Αργολίδα, ορθά επίσης την
την ακολουθεί σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Πού την ακολουθεί? Στην επίσης στενή γραμμή του τμήματος Πάρα Πύργος, μήκους 100 χιλιόμετρων, δεν φτιάχνει κανονική γραμμή. Ανακαινίζει την υφιστάμενη στενή γραμμή. Και τι άλλο κάνει επίσης, ορθά επαναλαμβάνω, ο ΣΥΡΙΖΑ με τη δική του διορισμένη διοίκηση σήμερα, στη Δυτική Ελλάδα, την προαστιακή γραμμή, τη στενή γραμμή, Πάρα κάτω Αχαγιά, επίσης την αναβαθμίσει ως στενή, ώστε να μπορούν να γίνουν δρομολόγια. Συνοψίζω λοιπόν, το τρένο της Αργολίδας είναι μια πολύ καλή επένδυση που έχει τη σύμφωνη γνώμη ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, δρομολογήθηκαν το 2010. Τα 10 δρομολόγια την ημέρα, τα προαστιακά, έτρεξαν για 6 μήνες και ήρθε η Τρόικα να απαγορεύσει στον Δημήτρη Ρέκα, τότε Υπουργό Μεταφορών, να επιδοτεί τα δρομολόγια. Όμως αυτό το σκηνικό άλλαξε. Γιατί το 2015 υιοθετήθηκε καινούριος κανονισμός και επιτρέπει πια ξανά μετά το 2010 τις επιδοτήσεις. Και σήμερα που μιλάμε, από το 2015, το 2016, το 2017, το 2018 και εφεξής, η Τρένοσε εισπράττει από το ελληνικό δημόσιο κάθε χρόνο επιδότηση για τα δρομολόγια τα άγωνα ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Από τα οποία 50 εκατομμύρια ευρώ η Αργολίδα δεν επωφελείται ούτε ένα ευρώ. Και γι' αυτό θέλω να απευθύνω και δημόσια πρόσκληση, παύλα πρόκληση στον συνάδελφό μου τον κύριο Γιώργα, εδώ σύντομα με την παρουσία του Υπουργού Μεταφορών του κυρίου Σπίρτζη, δημόσια να συζητήσουμε τι έχει γίνει για το τρένο και γιατί δεν γίνονται αυτά που θα έπρεπε να έχουν γίνει. Με την συμφωνία και του Πέτρου του Τατούλη είχαν δρομολογηθεί διάφορα πράγματα. Θα τα πούμε. Δεύτερο θέμα. Ανάπτυξη. Ανάπτυξη. Ημερομηνίες και λεφτά. Συγκεκριμένα. 2004-2009. Επενδύσεις 0. Μάρτιος 2010. 2,5 εκατομμύρια για συντήρηση υψηλωμένου δικτύου. Μάιος 2011. Ανάθεση μελετών επέκτασης προς Ερμιονίδα και Επίδαυρο. Ιούνιος 2011. Με βάση τη μελέτη του νομάτη Βασίλη Σωτηρόπουλου, που ήταν μια πολύ σπουδαία δράση και που μας έφερε από το αδιέξοδο, προκηρύχθηκε το έργο επέκτασης ύψους 8.200.000 προς Χουτσοπόδη Ελληνικό Αεροδρόμιο. Έπρεπε να έχει τελειώσει στο τέλος του 2015. Η υλοποίησή του είναι ακόμη στο 70% με ευθύνες αποκλειστικά του Υπουργείου Γεωργίας, ο δικαιούχος του έργου. Ιούνιος 2011, 6.850.000 για καθαρισμό του φράγματος και αναβάθμιση του αντιστασίου. Νοέμβριος 2014, 7.800.000 για επέκταση του αναβάλου σε φύχτια Μικίνες Μοναστηράκη που έπρεπε να έχει ανατεθεί και να έχει τελειώσει μέσα σε 24 μήνες. Ακόμη δεν έχει καν προκυρηθεί. Νοέμβριος 2014, έλευση προτευχών δημοκράτησης για επέκταση προς Επίδαυρο 31.850.000. Το έργο ευτυχώς υλοποιείται και είναι και σε καλή πορεία. Ιανουάριος 2015, έλευση προτευχών δημοκράτησης για επέκταση προς Ερμιονίδη 47 εκατομμύρια. Έπρεπε να έχει ενταχθεί. Ακόμη δεν έχει καν ενταχθεί στο μέτρο 431 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Και για να τελειώσουμε τον ανάβαρο. Ο ανάβαρος είναι το μεγαλύτερο γεωβιοτεχνικό έργο της Πελοποννήσου. Η πρόταση που είχαμε κάνει τον Οκτώβριο του 2014 ήταν μαζί με άλλα 9 μεγάλα γεωβιοτεχνικά έργα να ενταχθεί στο πακέτο Juncker. Συνολική πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης τότε της Ελλάδας για το Juncker και τα ιδιοβελτιωτικά ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ. Απεσύρθη πρόταση από την νέα κυβέρνηση και ουδέποτε αντικαταστάθηκε με κάποιο καινούργιο. Φυσικό αέριο. Με τον νόμο 4001 του 2011 άρχισε να υλοποιείται ο αγωγός, ο μεγάλος αγωγός φυσικού αερίου
κόρη του μεγαλόπουλου. Με υποχρεώσει στον νόμο που το βάλει. Με το που θα ολοκληρωθεί το έργο, υποχρέωσε τη ΔΕΠΑ να δημιουργήσει την ΕΠΑ Πελοποννήσου. Εταιρεία παροχή αερίου Πελοποννήσου. Πότε τελείωσε ο αγωγός? Αρχές του 2015. Πότε τελείωσε το λεγόμενο commissioning, η δοκιμαστική του λειτουργία? Πρώτο εξάμεινο, τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2015. Πότε έπρεπε να έχει δημιουργηθεί η εταιρεία που θα ξεκινούσε το δίκτυο φυσικού αερίου σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου και στους πέντε νομούς? Από το δεύτερο εξάμεινο του 2015. Τι έχει γίνει? Τίποτα. Πού είμαστε τώρα? Η Αργολίδα και όλη η Πελοπόννησος είναι εκτός του βασικού σχεδιασμού. Γιατί? Τεράστιο λάθος. Πόσο κάνει το έργο? Κάνει 10 εκατομμύρια. Τα 5 τα βάζει η εταιρεία. Με δάνειο που θα πάρει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Διεκδικούμε, ζητούμε, απαιτούμε τα άλλα 5 εκατομμύρια για την Πελοπόννησο να τα δώσει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, όπως δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός κύριος Τσίπρας ότι θα βάλει τη δική του συμμετοχή για την αντίστοιχη περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Τα μισά λεφτά η ΔΕΔΑ, η εταιρεία, τα άλλα μισά το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων γίνεται ήδη στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Πρέπει να γίνει και για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Τροποποίηση των ζώων. 2014. Μία καινοτόμα νομοθεσία που περάσαμε, που επιτέλους επιτρέπει με τα τοπικά σχέδια χωρικής ανάπτυξης, με τα επιχειρηματικά σχέδια χωρικής ανάπτυξης, που είναι προεδρικά διατάγματα, να τροποποιήσουμε τη ζωή σε όλη την Ελλάδα. Γιατί από τη ζωή δεν υποφέρει μόνο η Αργολίδα. Υποφέρουν και τα Γιάννενα και το Ηράκλειο και η Πάτρα και ο Βόλος, ο Πύργος. Περνάμε την νομοθεσία και ταυτόχρονα σας θυμίζω, ο Φώτης ο Δαμούλης το θυμάται, οργανώνουμε στο Επιμελητήριο Αργολίδας, Σεπτέμβριο του 2014, μεγάλη εκδήλωση με όλους τους υπηρεσιακούς του Υπουργείου Περιβάλλοντος και έχοντας διαθέσει από το Πράσινο Ταμείο 30.000 ευρώ για να ξεκινήσει πιλωτικά ως πρώτη περιφέρεια όλης της Ελλάδας στην Αργολίδα η μελέτη τροποποίησης των ζώων Αργολίδας. Βγήκαν τα λεφτά. Εγκρίθηκαν το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου. Έπρεπε να έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος. Ουδέποτε εξεδόθηκε για να προχωρήσει η προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στο Επιμελητήριο Αργολίδας, το Δήμο Άργος και το Υπουργείο ΠΕΚΑ. Τα 30.000 ευρώ είναι η πέμπτη φορά που ρωτάω τον κύριο Σαββάκη που βρίσκονται, ουδέποτε μου απαντά. Τι άλλο έπρεπε να έχουμε τελειώσει και δεν έχουμε τελειώσει? Το μεγάλο πρόγραμμα ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για το όραμα μιας άλλης επιδάβης. Του μεγαλύτερου, σοβαρότερου περιβαλλοντικού και αρχαιολογικού πάρκου της Πελοποννήσου. Το είχαμε εντάξει με 5,5 εκατομμύρια στο πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Έχει συρρυκνωθεί στις μόλις 900.000. Ξεκαθαρίζω κάτι, επειδή το είπαν πολλοί φίλοι. Εάν δεν απευθυνθούμε σε ειδικό θεματικό τουρισμό, δεν κάνουμε τίποτα. Το project της Επιδάβου απευθυνόταν και απευθύνεται στα 10 εκατομμύρια ιατρών και φοιτητών ιατρικής όλου του κόσμου που θα τους καλέσουμε μέσα από το μουσείο που πρέπει να φτιαχτεί της ιατρικής επιστήμης δυτικού τύπου. Γιατί εδώ γεννήθηκε η ιατρική της Δύσης. Στον χώρο της Επιδάβου και στην ΚΟ. Μαζί με τον αντίστοιχο βοτανικό κήπο που χρησιμοποιούσαν τα γηγενή και αυτοφυή φυτά και αντίστοιχους περιπάτους να καλέσουν τα 10 εκατομμύρια των ανθρώπων αυτών να επισκεφτούν τον τόπο που γεννήθηκε η επιστήμη την οποία έχουν σπουδάσει. Δεν προχωρά τίποτα. Και έχουμε τώρα στις προτάσεις σε αυτά που δεν τα έχουμε ακόμα ανοίξει και πρέπει να τα ανοίξουμε. Στρατόπεδο Ναυτιλίου. Έχω καταθέσει δημοσίως την πρότασή μου. Αντί να συζητούμε μεταξύ μας τις ιδέες μας, που μπορεί να είναι καλές, κακές ή μέτριες, αντί και να τσακωνόμαστε μεταξύ μας, να κάνουμε κάτι
που θα μας αναβαθμίσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πρότασή μου είναι η εξής. Με ευθύνη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που είναι ο ιδιοκτήτης της περιοχής και με πλήρη και ισότιμη συμμετοχή του Δήμου Ναυπηγέου να προκηρυχθεί ένας, έτσι ονομάζω όπως θα σας πω, διεθνής διαγωνισμός, αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών, ώστε τα μεγαλύτερα πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά γραφεία του κόσμου να ανταγωνιστούν μεταξύ τους σε ιδέες πως αυτή η υπέροχη έκταση στρεμάτων του ΚΕΜ μπορεί να μετασχηματιστεί σε ένα σπουδαίο νέο, κορυφαίο, τοπόσιμο, όχι μόνο για τον Άθλιο, αλλά και για όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Και μέσα από αυτόν τον διαγωνισμό, με τα αντίστοιχα βραβεία που δίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις, κάποιες χιλιάδες ευρώ, να προσελκύσουμε δημόσιες επενδύσεις και ιδιωτικές επενδύσεις για να φτιάξουμε αυτό ακριβώς που θέλουμε, διοικητικές υπηρεσίες, σχολεία, χώρους αναψυχής, χώρους πολιτισμού κλπ. Αλλά με μια διαδικασία που θα μας αναβαθμίσει σε διεθνές επίπεδο και θα γίνει θέμα συζήτησης σε όλα τα πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά γραφεία όλου του κόσμου. Γιατί για τον Άπιο θα ενδιαφερθεί όχι μόνο η Ευρώπη, αλλά και η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίστοιχο πρόγραμμα είναι αυτό που έχουμε σχεδιάσει για την Επίδαυρο. Πρέπει να σχεδιάσουμε και τις επόμενες μέρες θα καταθέσουμε και τις προσωπικές μου απόψεις για το Άρκος, για το Δήμο Άρκος Μυκηνών. Μυκήνες Άρκος Λέρνα Ηλαίο από χέρι είναι κάτι που κακώς δεν το έχουμε αξιοποιήσει όσο πρέπει, αλλά πρέπει να του δώσουμε μια νέα, καινοτόμα, ολιστική, πρωτοποριακή, βιώσιμη προσέγγιση για τους ανθρώπους αυτούς που θέλουν να επισκεφτούν τον τόπο μας. Όχι απλώς να δουν τα αρχαία. Όχι περιστασιακά να επισκέπτονται τις Μυκήνες, να φεύγουν να κάνουν ένα μπάνιο στον Ναύπιο, να επισκέπτουν την Επίδαυρο και μετά να φεύγουν για να πάνε σε άλλα μέρη. Αλλά για να τους κρατήσουμε 4 και 5 και 6 μέρες. Και μπορούμε να το κάνουμε. Είδα το γράμμα. Τον Οκτώβριο του 2014 ο Υπουργός Περιβάλλοντος αδειοδότησε το πρώτο υδατοδρόμιο της χώρας στην Κέρκυρα. Είχαμε σχεδιάσει και συνεχίζει να υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός για την Αργολίδα. Επαναλαμβάνω, ενδιαφέρον, επενδυτικό, εκδηλωμένο. Μετά από συζητήσεις που έχουμε κάνει. Υδατοδρόμιο Ναύπιο, Νέα Κύος, Επίδαυρος, Πορτοχέλη, Πάπα, Ερμιώνη. Μπορούν, έπρεπε να είναι πράξη πια αυτό. Το υδατοδρόμιο είναι μικρή επένδυση. Έπρεπε να έχει σήμερα η Ελλάδα, μετά το 2014 που ξεβγάλαμε τα πρώτα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε το πρώτο στην Κέρκυρα, σήμερα η Ελλάδα να έχει 50 υδατοδρόμια. Τελευταία παρατήρηση. Το θέμα το αγροτικό, το ζήτημα της μείωσης του κόστους παραγωγής αγροτικών προϊόντων. Ξέρετε όλοι ότι λόγω της κοινής αγροτικής πολιτικής απαγορεύονται οι εθνικές επιδοτήσεις. Τι επιτρέπεται? Επιτρέπεται η λήψη μέτρων μείωσης του κόστους που αυτά τα μέτρα ταυτόχρονα θα στηρίζουν τον πόλεμο κατά της κλιματικής αλλαγής. Τι σημαίνει με άλλα λόγια αυτό? Αυτό σημαίνει ότι για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος από τον ανάπαυλο που καταναλώνει το ρεύμα που παράγεται στα λιμνιτορυχεία της Κοζάνης και της Πτολεμαΐδας και της Μεγαλόπολης που δυστυχώς έκλεισε, και αυτός είναι ένας ακόμη λόγος που δικαιούται η Πελοπόννησος όπως και η Δυτική Ελλάδα, η Δυτική Μακεδονία να πάρει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων την επέκταση του φυσικού αερίου, εδώ σε παρένθεση. Για πόσους δικαιούχους μιλάμε στο φυσικό αέριο? Μιλάμε για 7.000 πολυκατοικίες και κατοικίες. Μιλάμε για 1.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα ή του τριτογενούς τομέα, τουρισμός κλπ. Και μιλάμε και για 150 δημόσια κτίρια ανάμεσα στα οποία τα νοσοκομεία και όλα τα σχολεία. Έχουμε λοιπόν στα θέματα των ΤΟΕΡ. Η ΤΟΕΡ είναι από τις ελάχιστες οργανωμένες, λειτουργούσε με αφημί και διοικητικό συμβούλιο.
μορφές οργάνωσης συλλογικότητες των αγροτών. Που κάνουν κινητές συνελεύσεις κανονικές. Έχουμε ζητήσει και έχει γίνει αποδεκτό. Ακόμα όμως δεν έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση. Στου ΤΟΕΒ τη Αργολίδα, από τη στιγμή που ξεμπλοκάραμε το κορεσμάτι τη Πελοποννήσου, η ΤΟΕΒ όλη τη Πελοποννήσου ως προτεραιότητα, επειδή ακριβώς υπήρχε το μειονέκτημα του κορεσμένου, να δοθεί προτεραιότητα χρηματοδότηση από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης στους ΤΟΕΒ της Πελοποννήσου, ώστε να εγκαταστήσουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να μειώσουν το κόστος άρνησης, το κόστος ποτίσματος, το κόστος ηλεκτρισμού κατά 40%. Εδώ, τώρα, παίζονται όλα. Τώρα εντάσσονται οι επενδύσεις αυτές στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, το λεγόμενο ΠΑΑ. Εάν ενώσουμε δυνάμεις, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Εάν συνεχίσουμε μοναχικές πορείες, δεν θα τα καταφέρουμε. Αυτό το πράγμα που είναι πολύ σημαντικό και προσπαθούμε να το επιτύχουμε, πρέπει να ενταχθεί μέσα στα πλαίσια της ενεργειακής κοινότητας. Είναι αυτό που κάνουμε προκειμένου να απεγκλωβίσουμε από το σύστημα του κορεσμού. Έχουμε πάρει 30 ΜΒ για αυτή τη λειτουργία, αλλά είναι ένα πολύ προσωπικό, όπως και ο ανάβαλος που πρέπει να μπει. Το ξέρω πολύ καλά. Οι ενεργειακές κοινότητες, που είναι μια καλή ιδέα και την οποία υπερψήφισα και ως εισηγητής εμείς. Συμφωνώ με τις ενεργειακές κοινότητες, αλλά ξεκαθαρίσω κάτι. Με τον ένα ή άλλο τρόπο, ενεργειακές κοινότητες έχει ήδη η Ελλάδα. Η ΤΟΕΒ ουσιαστικά τι κάνει. Έχουν μέλη που πληρώνουν λεφτά για κατανάλωση ενέργειας. Αυτό δεν κάνει το ΤΟΕΒ. Για πότισμα και ηλεκτρισμό. Πόσους ΤΟΕΒ έχουμε σε όλη την Ελλάδα? 400 ΤΟΕΒ. Πόσα μέλη έχουμε σε όλη την Ελλάδα? 300.000. Έχουμε έτοιμη μια μάζα. Ετοιμοπόλητη. Οργανωμένη. Για εφαρμογές της πολιτικής των ενεργειακών κοινοτήτων που μπορεί και πρέπει τώρα να ενταχθεί για να κάνουμε πράξη αυτό που είναι το όνειρο πολλών από εμάς, τη λεγόμενη ενεργειακή δημοκρατία. Δηλαδή ο αγρότης της Ελλάδας, ο αγρότης της Πελοποννήσου, ο αγρότης της Αργολίδας να μειώσει κατά 40% το ενεργειακό του κόστος και το κόστος άρνησης, ώστε τα δικά του προϊόντα χωρίς καμία επιδότηση άλλη από το κράτος να είναι ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές. Είτε το προϊόν αυτό είναι το πορτοκάλι, είτε είναι το μανταρίνι, είτε είναι η ελιά, είτε είναι το αβέλι. Με αυτές τις σκέψεις, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, κλείνω λέγοντας ότι χαίρομαι που μας δόθηκε η ευκαιρία να τα πούμε εδώ. Θα ήθελα να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο για να συζητήσουμε. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν μας δίνεται η ευκαιρία, όμως Γιώργο, θέλω να σου πω ένα μεγάλο μπράβο δημόσια. Γιατί με τον ενθουσιασμό σου κατάφερες, μας βάζεις τους όρους εδώ και